Πόπουλο, να δούμε η Ιορδάνη τι λέει το Πασόκ για τις προθέσεις αυτές. Λίνα, στο Πασόκ το τηλεφώνημα του κυρίου Σαμαρά στον κύριο Βενιζέλο ήταν για κλείσιμο της ΕΡΤ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Γι' αυτό και η απάντηση του κύριου Βενιζέλο ήταν κάθετη και είπε στον Πρωθυπουργό ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, κατά καιρούς έχουν βγει και για αναδιάρθρωση και για συρρήκνωση της ΕΡΤ και αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Τώρα επίσης υπάρχει ένα θέμα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Φαίνεται τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει ότι αυτή δεν έχει πάει σε όλους τους υπουργούς και είναι αμφίβολο αν θα υπογράψουν και οι υπουργοί οι οποίοι δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, είναι των άλλων δύο κομμάτων. Γιατί από την υποκράτωση η οδηγία είναι να υπάρχει μια συμφωνία σε επίπεδο αρχών και μετά να υπογραφεί αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση, το Πασόκ λέει ότι δεν μπορεί να αποφασίζει η κυβέρνηση μονομερώς. Εφόσον υπήρχε θέμα κλείσιματος της ΕΡΤ, αυτό να συζητηθεί στους πολιτικούς αρχηγούς ή τέλος πάντων το θέμα της αναδιάρθρωσης. Να μην υπάρχει μια απόφαση μονομερής. Και ότι εδώ και πολύ καιρό το Πασόκ έχει πει στον κύριο Μανιτάκη ότι να προχωρήσει την αξιολόγηση, να βρεθούν αυτοί οι 2.000 ώστε να μην πάμε σε κλείσιμο κάθετο ενός οργανισμού. Και Μαρία Σαράφογλου, τι λέει η Δημοκρατική Αριστερά? Στην επικοινωνία, Λίνα, που είχε ο Φώτης Κουβέλης με τον Πρωθυπουργό, εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτή την πρόθεση. Και πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση από τη Δημοκρατική Αριστερά, στην οποία αναφέρει ότι διαφωνεί ριζικά και είναι αντίθετη με την αναστολή λειτουργίας της ΕΡΤ και επαναλειτουργίας της μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, η πρόταση να μπει λουκέτο στη δημόσια δηλώνηση δεν έχει καμία σχέση ούτε με το μνημόνιο, ούτε με τις ταινιακές συμβάσεις της χώρας. Και δεν νοείται σύγχρονη χώρα και μάλιστα ευρωπαϊκή που να μην διαθέτει έστω και για μία ώρα δημόσια τηλεόραση. Αναγνωρίζουν ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός και αναδιοργάνωση γενικότερα, αλλά δεν θα πρέπει να επιχειρηθεί αυτό πρόχειρα και χωρίς σχέδιο. Θα πρέπει να συγκροτηθεί, λένε, μία επιτροπή κοινής αποδοχής από εμπειρογνώμονες που θα προτείνει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για να αναβαθμιστεί και να εξυγχρονιστεί η δημόσια τηλεόραση. Αλλά, Λίνα, αυτό που επισημαίνουν είναι ότι για άλλη μια φορά το θέμα της ΕΡΤ αναδεικνύει το πρόβλημα συνεννόησης της τρικομματικής κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για τις προθέσεις αυτές του Μεγάλου Μαξίμου να προχωρήσει σε λουκέτο της δημόσιας τηλεόρασης και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να μην λαμβάνει υπόψη τις διαφωνίες των εταίρων, να συμπεριφέρεται ως μονοκομματική κυβέρνηση. Είναι η τέταρτη φορά μετά από μια σειρά αντιπαραθέσεων το προηγούμενο διάστημα σε διάφορα ζητήματα, όπως τα κόκκινα δάνεια, το αντιρατσιστικό, η παράταση της απαγόρευσης των πληστηριασμών. Είναι η τέταρτη λοιπόν φορά που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να επιβάλλει το δίκαιο του ισχυρού, αγνοώντας επί της ουσίας την κυβερνητική συνοχή που είναι θέμα και των τριών εταίρων. Μάλιστα. Μαρία, θα συνδεθούμε ξανά με τη Μαρία Σπυράκη, γιατί η Μαρία, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι γεγονός, έτσι? Ναι, είναι η εικόνα που έχουμε, Λίνα, είναι ότι δημοσιεύτηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία σας περιέγραψα ότι υπέγραψαν στην αρμόδιοι υπουργοί το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ο αριθμός της είναι Α139, όπως λένε οι πληροφορίες μας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την πράξη, οι υπουργοί έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν, να βάλουν λουκέτο σε οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις της αρμοδιότητάς τους. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει νομική βάση για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και Χρήστο Τσιγουρή, ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει για όλα αυτά? Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση για το κλείσιμο της ΕΡΤ, προαναγγέλλοντας μάλιστα και σκληρή στάση απέναντι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Υποστηρίζει ότι η ΕΡΤ δεν ανήκει στην κυβέρνηση αλλά στον ελληνικό λαό που την πληρώνει, απαιτώντας να αποτελεί υπόδειγμα ενημέρωσης. Υποστηρίζει ότι θα αγωνιστεί μαζί με τους εργαζόμενους για την αναβάθμιση της ΕΡΤ και θα σταθεί απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Ενώ μεταξύ άλλων, για τα σενάρια που έχουν δει το φως δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, αναφέρει: τα σενάρια που διαρρέονται τις τελευταίες ώρες περί ευνίδιας διάλυσης της ΕΡΤ αποτελούν την κορύφωση μιας στρατηγικής συρρήκνωσης και υποβάθμισης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης εκ μέρους της κυβέρνησης. Για την κυβέρνηση, η δημόσια ΕΡΤ είναι αναγκαία μόνο όταν αυτή παίζει το ρόλο του εκτελεστικού βραχίωνα της κυβερνητικής προπαγάνδας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στην υπόθεση αυτή.